την ίδια ώρα, μέσω του δικαιώματος να πω πέντε λόγια, θα πω το εξής. Ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Κυπριακή Πολιτεία, ως Κυπριακός Ελληνισμός, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ένα απέραντο, αιώνιο ευχαριστώ, μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς αυτούς οι οποίοι έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ, ούτε εγώ θα στεκόμουν απέναντι σήμερα, ούτε κανείς από εμάς δεν θα είχε το προνόμιο να υπάρχει ως ελεύθερος άνθρωπος. Αγαπητή κυρία Κατσάνη, όσο παίρνουν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κανείς να μιλάς για ήρωες. Να περιγράφεις τη θυσία τους. Να χωρέσεις σε λέξεις το μεγαλείο της ψυχής τους. Όταν μάλιστα με αυτούς τους ήρωες πήγες νερό από την ίδια καραβάνα, όλα σε αυτούς τους ήρωες μπροστά στην ίδια σου τη ζωή. Και είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολο να δώσει κανείς με λόγια εκείνο που νιώθει στην καρδιά του και είναι χίλιες φορές πιο δύσκολο όταν αυτό που νιώθεις είναι τόσο μεγάλο, τόσο δυνατό που τα λόγια είναι φτωχά να το παίρνει. Σίγουρα όλοι νιώθουν πολύ μεγάλη περηφάνεια σήμερα, αλλά εμείς οι που ανήκουμε στην οικογένεια του Ρακλή νιώθουμε διπλή περηφάνεια γιατί ο Γιώργος Κατσάνης ήταν όχι μόνο αθλητής του Ρακλή, αλλά και οπαδός του Ρακλή. Προσωπικά νιώθουμε μια πολύ μεγαλύτερη τιμή, γιατί αμέσως μετά τη θυσία, τη λογική θυσία του Γιώργου Κατσάνη, το τότε διοικητικό συμβούλιο του Διπλωματικού Συλλόγου Ρακλής, όταν ήταν νεαρός απλός ηγέμονας, ξεκίνησε να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτή τη μεγάλη θυσία. Ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης αποχαιρέτησε και αυτός με τη σειρά του τον σιδηροκαστρινό ήρωα. Καλό δρόμο, μακαρία η οδός, ήρωα σιδηρόκαστρο του σιδηροκαστρού Γιώργη Κατσάνη. Σας παρακαλώ, όλοι μαζί, τρεις φορές, μέσα και έξω από την εκκλησία, έστωροι και πολίτες, ας φωνάξουμε. Αθάνατος! 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 Ζήτω η πατρίδα! Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω ο Κατσάνης! Παρόντες στην τελετή της νεκρόσιμης ακολουθίας ήταν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράουγλου και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Υποδεχόμαστε εδώ σήμερα στο Σιδηρόκαστρο, στη γενέτειρα γη του, τον ήρωα του αγώνα της Κύπρου του 1974, τον στρατηγό Γιώργιο Κατσάνη. Ο Γιώργιος Κατσάνης αποτελεί ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα ήθους αγωνιστικότητας φιλοπατρίας, ο οποίος δεν λογάριασε την προσωπική του ζωή, συνέχισε τον αγώνα κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς απεβίωσε. Μετά από 46 χρόνια κατέστη δυνατόν να ευρεθούν τα οστά του, να ταυτοποιηθούν και σήμερα η πατρίδα τον υποδέχεται εδώ με τις πρέπουσες τιμές και βεβαίως έχει περάσει ο στρατηγός Γιώργιος Κατσάνης στο πάνθεο των ηρώων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του, της γενέτειράς του, του Σιδηροκάστρου, που σε λίγο θα τον σκεπάσει. Ας γίνει το παράδειγμα του ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους εμάς, τους νεότερους, τα παιδιά μας, έτσι ώστε αν ποτέ και όταν χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, να δώσουμε την ψυχή μας, να δώσουμε τον εαυτό μας υπερβομών και αιστιών, όπως έκανε ο αείμνηστος στρατηγός Γιώργος Κατσάνης. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος αγωνίστηκε για τα ιδανικά του μέχρι τελικής πτώσεως. Ενός ανθρώπου ο οποίος δίνει παράδειγμα μαχητικότητας και πίστη στα εθνικά ιδανικά. Είμαστε περήφανοι που ως ΕΡΕΗ υποδεχθήκαμε τα λήψη του στρατηγού Κατσάνη. Αιωνία του η μνήμη, όλοι να διδαχθούμε το παράδειγμά του.